Απευθυνόμαστε σε αυτούς που δεν ησυχάζουνε, σε αυτούς που δεν κουράζονται ενάντια στη μάχη με τα καθάρματα που δείψανε για αρχηγία. Είμαστε ανεξάρτητοι, χαράζουμε πορεία. Η ζωή μας μες στο ψέμα, τα ανώνυμα αφεντικά ελέγχουν τον καθένα και κλείνουν κάθε θέμα που βγάζει αλήθειες και τις μοιράζει παντού. Το κλείνουνε όπως μπορούν από νωρίς πριν προβληθούν. Χωρίς προσχήματα, λιγμένα χημικά σπάνε κινήματα. Το αίμα φέρνει νούμερα και τα νούμερα χρήματα. Όπως και η προστασία από την τρομοκρατία. Κρύβεται μα ονομάζεται αστυνομοκρατία. Όμως όλοι εμείς είμαστε η άμμο σε κάθε γρανάζι. Στο κάθε λάθος καθεστώς, το μόνο φως μες στο σκοτάδι. Που σπιραλάμω για ψεύτες και υποκριτές. Έχουμε τους τρόπους να δικάζουμε τις αρπαχτές. Ανατολική ρυθμή, καρδιά σε κάθε πόρτα. Μυρίζει η επανάσταση ξανά όπως και πρώτα. Πέσαν τα φώτα, σφίξε τα δόντια. Τέρμα τα λόγια. Ήρθε η ώρα και ρυθμίστε τα ρολόγια. Ανατολική ρυθμή, καρδιά σε κάθε πόρτα. Μυρίζει η επανάσταση ξανά όπως και πρώτα. Πέσαν τα φώτα, σφίξε τα δόντια. Τέρμα τα λόγια. Ήρθε η ώρα και... Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι, για πες λίγο το ψευδόνυμο, γιατί εγώ σε ξέρω Γιώργο. Ναι. Γιώργος, ψευδόνυμο είναι Ζας. Ζας. Αυτό που είναι? Αυτό είναι το είχα, ρε παιδί μου, από το Λύκειο, όταν ακόμα κάναμε γραφίτι και τα λοιπά. Mm. Που εκεί βέβαια σταμάτησα κιόλας, δεν συνέχισα μετά το Λύκειο. Ξέρεις, το ξεκίνησα για tag, ας πούμε, και μετά παρέμεινε. Παρέμεινε, οκ. Να τους λέω advantage, να πω, ναι. Να μην το ξεχάσω έτσι. Okay. Θέλω να μου πεις πότε ξεκινήσατε. Αυτό είναι ψηλό εύκολο. Γιατί ξεκινήσατε? Δηλαδή, ποια ανάγκη σας όθησε να φτιάξετε κάτι τέτοιο? Ένα συγκρότημα, ας πούμε, ή όλα αυτά με τα γκράφιτι και τα λοιπά. Ναι. Κοίτα, ξεκινήσαμε... Τέλος πάντων, σαν ιδέα πρέπει να μπήκατε ένα πρώτη ηλικία, ας πούμε, ξέρω πρέπει να ήταν 2000 περίπου, για το συγκρότημα. Τότε ήμουν εγώ και ο Ράζ και ένα ακόμα παιδί μας έκανε παραγωγή στο Road. Το concept είναι ότι ακούγαμε hip hop, παιδί μου, κάποια χρόνια ήδη, σαν ξέρεις, από το γυμνάσιο κτλ. Και, και θέλαμε να εκφραστούμε αντίστοιχα, ας πούμε. Δηλαδή στην αρχή δεν γράφαμε κομμάτια, μέχρι τα πρώτα κομμάτια που κυκλοφορήσαμε τα βγάλαμε όταν ήμασταν 23 χρονών, ας πούμε. Απλά από τότε ψηλό γράφαμε σε παραγωγές είτε δικές μας που έκανε αυτό παιδί, είτε σε instrumental και τέτοια, αλλά τα κρατούσαμε έτσι. Τώρα εντάξει, αυτό που είπες το γιατί, ναι. Αυτό έχει να κάνει άμεσα σχέση και με το γιατί μπήκαμε στη φάση του hip hop, ας πούμε. Γιατί, ας πούμε, εμένα προσωπικά με τράβηξε, εντάξει, τον ήχο τον είχα κάπως στο αυτί μου συνηθισμένο από παλιότερα και ακούγα και άλλα πράγματα, τώρα σου μιλάω για πολύ μικρός. Και με το ελληνικό κυρίως τα πρώτα πράγματα, λόγω του ότι εκείνη η σκηνή του ελληνικού hip hop 95 με 2000 πες max, είχε κάτι, ρε παιδί μου. Ήταν έντονο. Ναι. Είχε πράγματα, ναι. Ναι. Και ήταν, ας πούμε, είχε κάτι το... Πώς να το πω. Δεν είναι ότι είχε κάποια... Δεν ήταν σαφώς πολιτικοποιημένο. Ας πούμε, αν ξέρεις, active member λίγο αργότερα. Αλλά και στο μυαλό του έφηβου, ξέρεις, ήταν αυτό, ναι, που ακούσε, ρε παιδί μου, αυτό που έβλεπες εκεί. Τότε τι άλλες μουσικές άκουγες, ας πούμε. Μικρός, λέω τώρα. Κοίτα, μικρός άκουγα ό,τι να είναι. Εντάξει, άκουγα και ροκ. Είχα ακούσει και metal αρκετά λόγω του αδερφού μου, ο οποίος άκουγε σπίτι full, αλλά δεν άκουγα metal προσωπικά, πέρα από λίγα πράγματα. Απλά είχα συνηθίσει τον ήχο και ο πατέρας μου ροκάς, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και εγώ κάτι ροκ και τέτοια, αλλά χαλαρά πράγματα. Μην φανταστείς κάτι το οποίο... Τώρα σου λέω για εποχές προ-γυμνασίου, ας πούμε, που ακόμα είσαι στα χαμένους. Μετά όταν άρχισα να ακούω rap, εντάξει, άκουγα μόνο rap μέχρι και να τελειώσω το λύκειο. Ναι. Και μετά το link έρχεσαι πάλι να ανοίγω τα αυτιά μου σε διάφορα πράγματα, ας πούμε. Ωραία. Θες να μου πεις, τι σημαίνει για σένα hip hop? Hip hop. Είναι χαόδης ερώτηση αυτή. Ναι, είναι λίγο. Είναι και ξέρεις τώρα ο καθένας έχει... Ναι, εντάξει, όχι, λέω για σένα. Ναι. Ο καθένας μπορεί να πει τι είναι για σένα, ας πούμε, τι σημαίνει, γιατί σε παροτρύνει να κάνεις πράγματα. Κοίτα. Ας πούμε, το πρώτο πράγμα που θα διαχώριζα είναι ότι το rap, ας πούμε, το hip hop, όπως θες πες το, απ' τη μία καθαρά σαν μουσική φόρμα, ας πούμε. Το οποίο, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλέον, ξέρεις, αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται από τους πάντες και για τα πάντα, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα πράγμα. Σαν, κάποτε μπορεί να ήταν κάτι πιο συγκεκριμένο, τέλος πάντων εξελίχθηκε. Αν το πάρεις έτσι, απλά, ας πούμε, καθαρά μουσικά, ας πούμε, στα αυτή μου είναι μια φόρμα μουσική η οποία, εντάξει, γενικά μπορώνει, ρε παιδί, μας ασχολούμαι αυτό χρόνο και συνεχίζω να την ψάχνω και σαν κρατής κυρίως, φυσικά. Ναι. Αυτό. Τώρα μιλάς για το hip hop που κάνουμε, ας πούμε, και πώς το βλέπω εγώ. Κυρίως θέλω να έχει
πέρα από το μουσικό του κομμάτι, ρε παιδί μου, και θέλω να έχει, ας πούμε, κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, θα ακούσω, θέλω, ας πούμε, ρε παιδί μου, να, αυτό να σε εκφράζει, να έχει κάτι να πει. Τώρα πάλι σαν ακροατή σου μιλάω, θέλω να ακούσω εγώ, ας πούμε, κυρίως από το ελληνικό για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Στο ξένο είμαι λίγο, εντάξει, είναι διαφορετικές καταστάσεις, λίγο πιο επικής. Αλλά αυτό που σου είπα, ας πούμε, και η πρώτη γενιά, ας το πούμε, του ελληνικού hip-hop, το είχε αυτό το πακέτο. Mm-hmm. Μουσικά μπορεί να ήταν λίγο πιο άκουροι κάπως, γιατί εξελίχθηκαν. Αλλά είχε, ρε παιδί μου, ήταν σκηνή, είχε, ξέρω εγώ, μια αόριστη κάπως, αλλά έτσι κόντρα, ας πούμε, απέναντι στα πράγματα. Ναι, πράγμα το οποίο πιστεύεις ότι δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει λιγότερο. Υπάρχει, αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει σαν σύνολο. Είναι μικρό ποσοστό. Mm-hmm. Ή μάλλον, εντάξει, δεν είναι μικρό ποσοστό. Υπάρχει μια σκηνή πλέον που κινείται κυρίως, ξέρεις, στα DIY, στα κινηματικά και αυτά, ρε παιδί μου, αλλά έχει άλλο χαρακτήρα, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν και πολλά, λέμε αυτό που λέγαμε πριν, έχει το χάος πλέον. Δεν είναι. Ναι. Ας πούμε, θα πεις τον άλλο hip-hop, δεν καταλάβει αυτό, θα καταλάβει κάτι άλλο. Ναι, κατάλαβα. Εννοείς ότι τότε ήταν πιο συγκροτημένα, ας πούμε, καταλάβαινες τι είναι και τώρα όχι. Ήταν. Είχε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά τότε η σκηνή, ας πούμε, αυτή. Ναι, ναι. Που τώρα έτσι, δεν τα έχει. Ναι. Ναι. Ή τα έχει διασπαρμένα, ας πούμε. Τα έχει, ας πούμε, σε ξεχωριστές πιο μικρές σκηνές, ως τώρα κάπως. Mm-hmm. Πλέον. Οκ. Okay. Η στίχη σας είναι λιγότερο ή περισσότερο πολιτική, έτσι. Ή κοινωνική, πες τους. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να τους πει κοινωνικό, να μην το. Αυτό προέρχεται από μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Τι θέλω να πω. Μπορεί να έχει, ας πούμε, κάποιος μια ιδεολογία και να θέλει να εκφράσει κάποια πράγματα. Εντάξει. Ή μπορεί κάποιος άλλος να μην έχει ιδεολογία να τα εκφράζει, ή κάποιος τρίτος να εκφράσει κάποια πράγματα και την ιδεολογία να τη βρει στην πορεία. Ότι του ταιριάζει, ας πούμε, αυτό ή του πάει αυτό. Ναι. Εσείς πώς ξεκινήσατε, πώς το βλέπεις αυτό. Θέλετε να πείτε συγκεκριμένα πράγματα λόγω πραγμάτων που πιστεύετε, ή σας βγαίνει αυθόρμητα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πήγε παράλληλα. Μιλώντας για μένα τώρα, ας πούμε, προσωπικά. Ναι. Δηλαδή, όπως είπα, από μικρός είχα τις ανησυχίες μου. Εντάξει, την έψαχνα όσο μπορεί να την ψάξει μικρός, τέλος πάντων, και με, και με πόσο επιφανειακός μπορεί να είσαι τότε. Αλλά δεν έπαψε να υπάρχει αυτό το πράγμα. Και παράλληλα με αυτό πήγαινε και το μουσικό. Ναι. Οπότε κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε έχοντας μια συγκεκριμένη ιδεολογία, ξέρω εγώ, από 15 χρονών στρατευμένο σε κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε. Υπήρχε κάτι γενικό το οποίο στην πορεία εξελίχθηκε και ας πούμε, βασικά και πιστεύω εξελίχθηκε κάπως παράλληλα, βέβαια, αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή στην πορεία και ίδιος καταλαβαίνεις, κοιτώντας κάποιους τοίχους του παλιού, ότι πλέον στο μάτια σου και στα πιά σου είναι κάπως αφελής, ας πούμε, αυτό που λέει, βέβαια, το οποίο είναι λογικό απ' την άλλη, γιατί εντάξει, μέσα σε 20 χρονών δεν. Ναι, σίγουρα, ναι, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Και στην πορεία αυτό το πράγμα, ας πούμε, άλλαξε. Όχι άλλαξε, τι θέλω να πω. Ότι εσύ προσωπικά κατάλαβες. Όχι να ταυτιστείς με μια ιδεολογία. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά με κάτι. Ναι, σίγουρα. Ναι, οκ. Okay. Έχω δει, εντάξει, γιατί εγώ δεν σας έχω δει ποτέ. Είστε από Θεσσαλονίκη, σωστά. Mm-hmm. Ότι επιλέγετε συνήθως να παίζετε σε χώρους καταλήψεων, ξέρω εγώ, ή τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Αυτό γιατί. Γιατί ταιριάζει πάνω κάτω με αυτό που είπαμε και πριν. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, πλέον ειδικά έχεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα πράγματα. Θες πιο πολύ να, ας πούμε, να ταυτιστεί το ένα με το άλλο. Και τέλος πάντων είναι χώροι που επίσης που πιστεύω ότι ο κόσμος που θα έρθει μπορεί να καταλάβει πιο εύκολα αυτά που θα πω, ας πούμε. Μπορεί να καταλάβει, να τα νιώσει κατά βάση. Γιατί εντάξει, το πιο σημαντικό είναι να τα γράφεις και χαίρεσαι όταν κάποιος βλέπεις ότι το νιώθει και αυτός, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό είναι το όλο παρεδόν, ας πούμε, μπορεί να πάρεις. Mm-hmm. Και νιώθω πιο κοντά στους ανθρώπους, ας πούμε. Mm-hmm. Παρά, ας πούμε, να παίζεις σε ένα κοινό του. Ξέρεις, του μέσου hip-hop συγκροτήματος. Τώρα χωρίς να θέλω να τα γενικεύσω όλα. Αλλά, παιδί μου, που είναι κάτι πιο στάδιο. Mm-hmm. Και επίσης, εντάξει, είναι και προφανώς και πολλές φορές και ο σκοπός για τον οποίο παίζεις και όλα αυτά, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αν σας έκανα, ξέρω εγώ, πρόταση, τώρα ρωτάω εσένα, γιατί εσύ εμφανίστηκες. Ναι. Δεν ξέρω αν εκπροσωπείς όλο το group. Όχι, δεν εκπροσωπείς. Όχι, εκπροσωπείς τον εαυτό σου, λοιπόν. Mm-hmm. Αν σας έκανα, ξέρω εγώ, πρόταση να παίξεις στον Καγκάριν, με εισιτήριο. Με μικρό εισιτήριο, δεν λέω να είναι τίποτα. Θα το κάνατε.
Ναι, εγώ το έκανα. Μα βέβαια, γενικά με όλο το live, τέλος πάντων, το setting του το θεωρούσα κομπλέ, ας πούμε. Ναι, και ότι ήταν παρκές και αυτό που θα θέλατε. Ναι, από όλες τις απόψεις, ακόμα και από τη μυστηρίου που λες, από τα ονόματα, από πολλά πράγματα, ας πούμε. Και το χαρακτήρα του, γιατί εντάξει, υπάρχουν τώρα, βλέπεις κάτι διοργανώσεις που είναι εντελώς απλά, ξέρεις, χορηγή, πράγματα, ιστορίες, πανηγύρια, ας πούμε. Και υπάρχουν άλλα που γίνονται μέλη σε μαγαζιά, αλλά έχουν, γίνονται για τους μουσικούς λόγους, ξεκάθαρα σαν μια συναυλία, ας πούμε. Ναι, okay. Αν έλεγε κάποιος ότι το hip-hop είναι το σημερινό punk, θα συμφωνούσες? Ή ότι ήταν κάποτε? Είναι το σημερινό hip-hop, είναι το punk του κάποτε, εννοείς? Ναι, ναι. Όπως ξεκίνησε το punk, ας πούμε. Θα κάνω λάθος στην πάλη. Ναι, για πες. Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Καλησπέρα και αυτοσυστήσου κιόλας. Ναι, είμαι ο Στέλιος. Είμαι ο παραγωγός και DJ πλέον του group. Okay. Ωραία. Για πάμε. Οπότε θα απαντήσετε και δύο τώρα, αφού μπήκε και ο Στέλιος μέσα. Ναι, ας συνεχίσει ο Γιώργος. Ωραία. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι για αυτό που λες, δεν ξέρω, γενικά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ξέρω για την punk από απ' έξω και κυρίως από, όχι από τα μουσικά της, αλλά όντως μου άρεσε, ας πούμε, μαθαίνοντας ποια ήταν η σκηνή του punk κάποτε. Αν και έχω ακούσει διάφορα για το πώς έχουν εξελιχθεί πολλοί από αυτούς, βέβαια δεν ξέρω, σίγουρα, δεν έχω να πω κάτι, ας πούμε. Αλλά αυτό το έχω πει αρκετές φορές κιόλας και σε μεταξύ μας συζητήσεις, ότι θα ήθελα, όχι φυσικά στο μουσικό κομμάτι, μιας και δεν είναι κάτι το οποίο κατέχω και ακούω, να ανήκαμε στην σκηνή του punk του τότε, παρά στη σημερινή hip hop σκηνή. Ναι, δηλαδή σαν σκηνή τώρα. Γιατί είχε αυτό που σου είπα, που κάπως υπήρχε το 95 με 2000. Τώρα, και πάλι το είχε σε ακόμα. Το είχε σε πιο ευαίσθητο. Δηλαδή, εντάξει, το punk γινόταν, ξέρω, πιο απλουστικά σε καταλήψεις και σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή ήταν πιο κοντά, εντάξει, ήταν πιο το κινηματικό συστημικά είδος μουσικής. Το έξι το rap δεν ήταν έτσι. Το rap απλά είχε μια στάνταρ σκηνή. Ναι. Δεν είναι ότι έλεγε ότι αφορούσε αποκλειστικά αυτόν τον κόσμο, αλλά πιστεύω ότι βοήθησε κόσμο να σκέφτεται έτσι, ας πούμε. Και είχε μια ενέργεια. Ίσως από τους public enemy και μετά να γίνει αυτό. Ναι, εντάξει, εγώ τώρα λέω για τα ελληνικά, για τη σκηνή της Ελλάδας. Στην Αμερική, εντάξει, τώρα είναι αρκετά διαφορετικά όλα, ας πούμε. Ναι. Εσύ Στέλιο, τι λες για την ίδια ερώτηση? Σίγουρα, ναι. Μοιάζουν αρκετά εφάμιλα μέχρι έναν βαθμό. Τώρα βέβαια η σημερινή hip-hop σκηνή με την punk σκηνή τότε εννοείται καμία σχέση. Προφανώς και ναι, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι είπαμε και πριν, γιατί είναι μια κουβέντα την οποία την έχουμε κάνει αρκετά συχνά. Ωραία. Υπάρχει ελληνικό hip-hop ή είναι hip-hop με ελληνικό στίχο? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το hip hop που φτιάχνεται στην Ελλάδα έχει, ας πούμε, αυτό που θα πει κάποιος. Το αμερικάνικο hip hop έχει τα αμερικανικά χαρακτηριστικά. Το τάδε μπορεί να έχει τα τάδε χαρακτηριστικά της χώρας από την οποία προέρχεται. Το εδώ έχει χαρακτηριστικά μουσικά που να λες ότι αυτό είναι ελληνικό. Ναι, έχει. Έχει. Όχι στο μεγαλύτερο βαθμό, θα πω εγώ προσωπικά. Αλλά μέχρι ένα βαθμό κάποια συγκεκριμένα συγκροτήματα εννοείται ότι έχουν πολλά στοιχεία για να. Και στους στίχους και από άποψη μουσικής προσέγγισης, σίγουρα έχουν ένα. Για, θες να μου πεις κάποια? Δηλαδή, ποιο, ας πούμε, συγκρότημα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι? Μάτια των πυγμένων, ας πούμε, σίγουρα. Ράζα Σταρ, σίγουρα. FFC, τότε. Είναι συγκροτήματα τα οποία είτε από τότε είτε για σήμερα έχουν βασικά στοιχεία ελληνικού hip-hop και μόνο. Και για την καθημερινότητά τους, οι στίχοι τους και η μουσική προσέγγιση, το πώς έχουν γίνει οι παραγωγές κτλ. Γιώργο. Βασικά αυτό που λες τώρα, αυτό που ρωτάς τώρα, έχει σχέση ίσως και με αυτό που λέγαμε πριν για τις δύο σκηνές εισαγωγικά. Το ότι υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, το hip hop με ελληνικούς στίχους, ας πούμε, είναι ίσως λίγο αυτή η στροφή που πήρε το hip hop σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Και εντάξει, το συνήθως φαινόμενο να αντιγράφουν ο καθένας κάτι άλλο, δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο, αλλά ήταν, μπορεί να ήταν όλο το πακέτο, ξέρεις, σαν το ντύσιμο, τη συμπεριφορά, τη σλάγκ ακόμα, μεταφρασμένη ακριβώς από το εξωτερικό, ας πούμε, πολλές φορές ακούγεται πολύ αστεία, ας πούμε. Λογικό. Ναι, και όλο αυτό το πακέτο. Αυτό είναι το hip hop με ελληνικούς στίχους, ας πούμε. Τώρα το ελληνικό hip hop υπήρχε εκείνα συγκροτήματα του τότε, ίσως κάποια, που και εκείνα μεταπειρασμένα πολλά από ξένα. Και φαινόταν και ο Σπινακιός, εντάξει, μπορούσε να το πει σκύβει λίγο byte, αλλά οκ, κρατούσαν κάποιες ισορροπίες, θέλω να σου πω.
Και όντως υπάρχουν και κάποια ακόμα, ρε παιδί μου, και σε στοιχεία. Να, ας πούμε το παράδειγμα που έφερε για τα μάτια των πνιγμένων, όπου έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και σχεδόν αποκλειστικά πλέον χρησιμοποιούν οι ομάδες παραγόντες που έχουν, που είναι ο Άγγελος και ο Άψιθος, ας πούμε, που χρησιμοποιούν κυρίως ελληνικά samples. Mm-hmm. Οπότε και ξέρω εγώ επίσης χρησιμοποιούν αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες. Ναι. Και δίνουν σε ένα εντελώς χαρακτήρα τέτοιο. Και εκτός αυτού, και το πιο σημαντικό στην τελική είναι και η στίχη, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, μουσικά, όπως είπαμε και πριν, τη φόρμα μπορείς να την πάρεις, ας πούμε, για να τη χρησιμοποιήσεις. Mm. Μπορείς να βάλεις και στοιχεία που, είχε, που να είναι πιο ιδιαίτερα, αλλά και okay, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Αυτό που καθορίζει είναι και λίγο στίχος, ας πούμε. Κατά πόσο αντιπροσωπεύει τα δικά σου βιώματα, του διπλανού τα βιώματα ή τις απόψεις σου. Δεν πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Βασικά για μένα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι όπως και να έχει. Και είναι το πρώτο που πρέπει να ακούσω και να ψηθώ για να συνεχίσω να ακούσω. Άμα αυτό με χαλάσει, δεν με ενδιαφέρει συνήθως. Κατάλαβα. Πιστεύετε ότι. Τώρα, βέβαια, πάνω κάτω μου το έχεις απαντήσει αυτό. Ότι η σημερινή ελληνική hip hop σκηνή είναι πολιτικοποιημένη. Μου απάντησες, βέβαια, πριν για το τι ήταν τότε και τώρα δεν είναι τόσο. Για τότε, εγώ δεν τη λέω πολιτικοποιημένη ακριβώς. Την τότε σκηνή. Δεν τη θεωρώ πολιτικοποιημένη. Αν εξαιρέσει του active members, τέλο πάντων, ό,τι και του καταλογίσει κάποιο, mm-hmm. αλλά που από ένα σημείο και αυτοί και μετά είχαν πιο πολιτικό στίχο καθαρά. Mm-hmm. Αλλά είχαν. Εντάξει, είχαν μια θολούρα, α πούμε. Τέλο πάντων, πάντω έπαιζε. Δεν ήταν. Δεν το λέμε κακή έννοια, έπαιζε τον ρόλο του ρε παιδί μου. Είχαν όντω και πολιτικό στίχο αρκετά. Πώς το λένε, αρκετά συγκροτήματα, αλλά δεν ήταν τόσο στρατευμένη, α το πούμε. Τώρα αυτό υπάρχει πιο πολύ. Mm-hmm. Σε ένα κομμάτι τη σκηνή. Ότι είναι πολιτικοποιημένο, εννοείς. Ναι, και πιο ξεκάθαρα, πιο στρατευμένη σε κάποιον, ας πούμε, είτε ξέρω εγώ, ο άλλος το λέει αναρχία, ας πούμε, είτε ο άλλος το λέει ό,τι το λέει. Ναι. Είναι πιο ξεκάθαρη. Τώρα δεν είναι. Αυτή υπάρχει ένα πιο μεγάλο κομμάτι σκηνής, βασικά από μόνη της με μια σκηνή στην Ελλάδα που ισχύει αυτό το πράγμα. Mm. Στέλιο. Σίγουρα, πιστεύω ότι απλώς πλέον υπάρχει το πολιτικοποιημένο ραπ και το ραπ το οποίο απλώς δεν είναι πολιτικοποιημένο, είναι κάτι άλλο. Ναι. Και σίγουρα είναι πιο ξεκαθαρά τα πράγματα από ό,τι πιο παλιά. Ναι. Okay. Μια που είστε από Θεσσαλονίκη, υπάρχει hip hop σκηνή στη Βόρεια Ελλάδα. Εσείς που τα ξέρετε εκεί δηλαδή. Με την έννοια εννοώ του να είναι σοβαρό hip hop, εννοώ να βγάζει κάποια μηνύματα. Όχι να είναι. Mm, ναι. Ναι, όχι απλά να υπάρχουν συγκροτήματα. Ναι. Να σου λένε κάτι όταν τα ακούς, ας πούμε. Να κάθεσαι να σκέφτεσαι το στίχο. Να... τέτοιο πράγμα. Ναι, υπάρχουν γενικά. Κοίτα, εγώ λόγω αυτού που σου είπα, τη στροφή που είχε κάνει σε κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρε πλέον τόσο πολύ, mm-hmm. κάποιες δεν κουράστηκα να ψάχνω ελληνικό hip hop. Και πλέον, ας πούμε, ακούω ότι πέσει τα αυτιά μου που συμβαίνει βέβαια και σίγουρα αγνοώ για κάποια πράγματα. Αρκετά. Οπότε δεν είμαι ίσως και ο κατάλληλος, σου πω, δηλαδή δεν ξέρω καλά το ελληνικό hip hop πλέον. Mm-hmm. Πέρα από άτομα που έχω δει σε live που παίζουμε και εμείς, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά από πράγματα που έχω δει κυρίως εκεί που κινούμε, ναι, υπάρχουν. Και υπάρχει το potential, ας πούμε, να συνεχίσει. Mm-hmm. Βασικά πιστεύω ότι. Τώρα αυτό είναι προσωπική εκτίμηση, δεν ξέρω πώς αφαίρει. Αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι είμαστε στο σημείο που ξεκινάει. Ναι. Στο κομβικό νέος κύκλος. Στο κομβικό σημείο πλέον. Τουλάχιστον για το hip hop το οποίο μου αρέσει εμένα. Ναι. Και που αφορά αυτά τα. Ένα καλό σημείο, φαντάζομαι. Ναι, είναι πιστεύω το σημείο που ξεκινάει λίγο να βγαίνουν πιο σοβαρά τα εισαγωγικά πράγματα. Ίσως αυτή η καθημερινότητα που ζούμε και όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τριγύρω μας, ότι από εδώ και πέρα μάλλον θα ξεκινήσουν να βγαίνουν πιο συνειδητοποιημένα πράγματα. Ότι εμπνέει όλο αυτό είναι, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Ότι κάποιος θέλει να βγάλει πράγματα, ας πούμε. Ναι, βέβαια από την καταπίεση που τρως γενικότερα καθημερινά και όλα αυτά τα πολιτικά γεγονότα που βλέπεις να γίνονται καθημερινά, από εδώ και πέρα θα δούμε καλύτερα πράγματα. Ναι. Τουλάχιστον έτσι θέλω να ελπίζω. Ναι. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Ναι. Okay. Θέλω να μου πείτε ένα εγχώριο hip hop συγκρότημα που πιστεύετε ότι κάποιος που θέλει να ασχοληθεί, ας πούμε, με το hip hop ως ακροατής που δεν έχει ακούσει ποτέ hip hop, ελληνικό εννοώ, πρέπει να ακούσει οπωσδήποτε. Για να καταλάβει, ας πούμε, τι εστί ελληνικό hip hop. Mm-hmm. Ένα μόνο. Ένα. Τι, αυτά είναι τα δύσκολα, δεν πρέπει να έχουμε πετύξει. Θέλει σκέψη. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν θα προσβληθεί κανένας. Καλά, ναι, σίγουρα, προφανώς. Εντάξει, εγώ θα δώσω τη μια προσωπική αδυναμία, ας πούμε, οπότε θα πω τους Ράζαστερ. Οκ. Ναι. Οι οποίοι δεν, δισκογραφικά, ας πούμε, δεν έχουν τόσα πράγματα, έχουν άλλα συγκροτήματα. Θα μπορούσαν να το πάλι εννοώ, αλλά
αλλά από μουσική, μουσικότητα γενικότερα, στίχους και στάσεις συγκροτήματος, για μένα είναι η πιο true, ας πούμε. Okay. Εγώ θα πω FFC βασικά και λόγω παλαιότητας και για όλους την πορεία να μην κάνουμε. Okay. Θα πρέπει κάποιος να την ακούσει οπωσδήποτε FFC σήμερα. Εντάξει. Okay. Υπάρχουν αρκετοί που ισχυρίζονται. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό. Θα ρωτήσω εσάς τι πιστεύετε αν ισχύει. Ότι υπάρχει αναλόγως του hip hop που είναι από τη μία πλευρά, υπάρχει ένα και καλά εθνικιστικό hip hop και αυτό έχει γίνει συνήθως, γίνεται συνήθως κουβέντα μετά από την αλλαγή. Τον Terror X Crew με το SPMR και το album που έβγαλε μετά, που βγάζει ακόμα ο Artemis, δεν είναι. Ναι, ο Artemis, βασικά τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Όχι μαζί, αλλά νομίζω ένας είναι που συνεχίζει πολύ σε αυτή την πορεία. Και άλλος προσπαθεί τώρα λίγο να... να απεμπλακεί από όλο αυτό. Ναι. Ναι. Και να του βγάλει τη ρετσινιά. Ναι. Πάνω. Πιστεύετε ότι υπάρχει, ας πούμε, στην ελληνική σκηνή τέτοιο hip hop, δηλαδή υπάρχουν συγκροτήματα που ακολουθούν αυτό το πράγμα? Εντάξει, εγώ δεν ακούω και τόσο πολύ, αλλά όσο άκουγα, δεν νομίζω να έτυχε να ακούσω κάτι αντίστοιχο. Κοίτα, εγώ από όσο έχω δει, εντάξει, έχω δει στο YouTube ένα-δύο κομμάτια από κάτι. Το οποίο προφανώς δεν υπάρχουν πουθενά άλλο πέρα από το YouTube, δηλαδή δεν δείξα να κάνω κάποιο live, ας πούμε. Κάτι γαλάζιες ρήμες ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Γαλάζιες ρήμες. Ναι. Τόσο ωραίο. Okay. Και που είχαν, εντάξει, ήταν καθαρά εθνική στίχη και τα λοιπά, okay, αλλά κλάιν, ας πούμε. Ναι. Τώρα σκηνή δεν νομίζω να υπάρχει. Υπάρχουν βέβαια κλασικοί, κάποιοι οι οποίοι έτσι, θα πετάξουν σε αυτά τα συνωμοσιολογικά, ξέρεις ρε παιδί μου, αυτά έτσι τα... Ναι. Σε αυτό το επίπεδο και από και μετά είναι ο Αρτέμις και Ευθύμης. Ναι. Που είναι αυτό το πράγμα. Εμένα αυτό που με ξενερώνει στην όλη φάση δεν είναι ότι τη γύρισαν αυτοί, που εντάξει εγώ άκουγα τη εξήμη προσκευούς, τα ρατικά σου με το πόλι σε άλλο που θεωρώ τους κάτω από δίσκους στην Ελλάδα, εννοείται. Okay, ρε παιδί μου, πώς εξελίσσεται ο καθένας και σε ξενερώνει αυτό συμβαίνει. Αν και είναι το χειρότερο τρόπο προφανώς, αλλά το χειρότερο είναι ότι ξέρεις, ας πούμε η hip hop τώρα σε εισαγωγικά κοινότητα, ας πούμε, στις περισσότερες περιπτώσεις τους αποδέχεται. Όταν εννοείς κοινότητα, τι εννοείς, εννοείς τα υπόλοιπα group. Ναι. Ναι. Εντάξει, πέρα από αυτούς κάποιους καθαρά πολιτικοποιημένους κτλ. Που προφανώς, αλλά όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Και live μαζί και σαν τρέχει τίποτα γενικά, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό. Αλλά σκηνή δεν νομίζω ότι υπάρχει. Οκ. Πάντως η αλλαγή των Terror X Crew ήταν λίγο μπαμ. Ναι, πολύ μπαμ. Ήταν απότομη. Πολύ, πολύ απότομη. Κάνανε ένα δίσκο ενδιάμεσα για τη μετάβαση. Ήταν το πρώτο που ήταν, ξέρω εγώ, ξέρεις, τα σπάγανε όλα, τα καίγανε όλα. Μετά πήγαν στο επόμενο που το παίξαν λίγο χαλαρά, απλά ήρθαμε εδώ να χορέψουμε και στο επόμενο έγινε... Στο επόμενο ήταν η αλλαγή πλήρης. υπάρχουν hipsters στην χώρια hip hop σκηνή. Δεν θα υπάρχουν, σίγουρα θα υπάρχουν. Ενώ αν ξέρετε αν έχετε γνώση εσείς, δηλαδή... Εντάξει, τώρα κοίτα. Αν πεις γνώση, γι' αυτό έχει όλος ο κόσμος, μάλλον δεν είναι... Ναι, υπάρχουν ναι. Τέτοιοι τύποι στη hip hop σκηνή, όπως υπάρχουν παντού βέβαια, δεν είναι... ναι, αυτό, υπάρχουν, υπάρχουν. Τώρα ειδικά και με αυτά, ξέρεις, τα γερόγια, τις σουαγγίλες και αυτά που γίνονται, έχει βγει πολύ... Ποιο αυτό? Αυτά, σουάγ και αυτά τα... Α, ναι, ναι, ναι. Αυτή η ιστορία. Ναι. Εντάξει τώρα, αυτή η ερώτηση που θα σας κάνω έχει να κάνει και λίγο με αυτή που σας έκανα μόλις τώρα. Το hip hop έχει μπει εδώ και χρόνια και στις μεγάλες πίστες. Δηλαδή μπουζούκια και τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτό πώς το βλέπετε, τι εννοώ, δηλαδή μπορεί ας πούμε να πάει κάποιος να ακούσει μπουζούκια και να ακούσει ξέρω εγώ ένα αριθμό hip hop και να του αρέσει. Και να πει, α, μήπως να την ψάξω λίγο να. Μάλλον δεν παίζει αυτό, δεν το πιστεύει. Ναι. Έτσι, ας είναι να με κοιτάζετε περίπου. Δύσκολο πολύ. Και εκεί που θα την ψάξει, ξέρεις, θα την ψάξει σε πράγματα. Σε τέτοιο πράγμα. Σε κάτι αντίστοιχο, ναι. Ναι. Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε με την εισαγωγή του hip hop στις μεγάλες πίστες. Βέβαια, είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό. Να είναι συγκεκριμένοι. Πρώτα απ' όλα για μένα αυτό το πράγμα δεν είναι hip hop, έτσι. Δηλαδή... Ναι. Έχει τουλάχιστον τη φόρμα. Έχει τη φόρμα, αλλά ναι, είναι ας πούμε πως θα έβλεπε σε μια punk μπάντα να κάνει pop rock ας πούμε κάπου αλλού και να λέει ότι είμαστε punk. Ναι. Όπως λέγανε οι χήμα ας πούμε ότι είναι metal, δεν γίνεται, εντάξει. Ναι. Κοίτα, η φόρμα ας πούμε πλέον έχει γίνει τόσο... Ναι, αυτό πλάστικο, που μου λέγες και πριν, ναι, που την ακούς παντού. Είναι αυτό που, ας πούμε, δεν παλιά ας πούμε όταν ήμουν να πιω μια τσατζόν λιόλας, πλέον δεν μου λέγει τίποτα. Δηλαδή θα ακούσεις τα μπουζούκια, θα ακούσεις και στον πιτσόμπαρο, ξέρω εγώ, κάπου ναι. Και τα λοιπά.
Δεν είναι ότι θα με τσατίσει, ας πούμε, και θα πω πω, ξέρω, διαφωνώ κτλ. Γιατί πλέον είναι και κατάσταση αυτή, γιατί είναι παντού και είναι από τα πιο εμπορικά είδη, ας πούμε, μουσικής. Mm-hmm. Και αν όντως δηλαδή κάποιος του αρέσει ο ήχος, δηλαδή που θα το ακούσει εκεί πέρα και θέλει όντως πραγματικά να το ψάξει, θα το βρει πολύ εύκολα. Ιντερνετ υπάρχει παντού. Mm-hmm. Είναι πλέον πολύ. Ναι, σωστό αυτό. Υπάρχουν hip hop συγκροτήματα ή μπορεί και άλλα συγκροτήματα άλλου είδους που να νιώθετε ότι αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείστε συμπορεύεστε. Συμπορευόμαστε. Mm-hmm. Είτε ας πούμε ρε παιδί μου σαν άποψη για τα πράγματα, είτε να έχει τύχει να συμπορεύεστε. Δηλαδή να είστε ξέρω από την ίδια πόλη, να παίζετε, ξέρω να έχετε παίξει σε εκδηλώσεις μαζί. Ένα από αυτά τα δύο ξέρω εγώ. Κοίταξε, υπάρχουν. Και τα, ας πούμε, χαμηλού προφίλ που το ένα μέλος κιόλας είναι και στους Φλατμάντας, είναι ο μόνος που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Mm-hmm. Η Dead Wonderland, για αυτήν είναι φίλη, mm-hmm. και έχουμε παίξει πολλά λεπτά μαζί γενικά. Αυτά όσον αφορά, ξέρεις αυτό που είπες, το πιο μουσικό και το παρέστικο, από εκεί και πέρα, ας πούμε, νιώθω ότι συμπορεύομαι με άτομα τα οποία βρίσκομαι στα ίδια live, τα οποία όπως λέγαμε πριν, κυρίως είναι σε κάποια κινηματικά live, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει, εκεί όπως και να έχει υπάρχει μια, πώς το λένε, μια κοινή, όχι κοινή άποψη, τέλος πάντων, μια κοινή κατεύθυνση στα πράγματα. Κοινή κατεύθυνση, ναι. Οπότε εκεί προφανώς και νιώθεις έτσι. Mm-hmm. Οπότε και όλη αυτή η σκηνή μπορεί να την νιώσω κάπως έτσι. Ναι. Στέλιο. Μια από τα ίδια. Μια από τα ίδια. Οκ. Αν ο καθένας από εσάς είχε τη δυνατότητα, όχι ως γκρουπ όμως, μπορείτε να πείτε και ως γκρουπ, να αποφασίσει ο καθένας για τον γκρουπ που είστε. Να παίξει με κάποιο group άλλο μαζί στη σκηνή οπωσδήποτε, που να θέλει να παίξει οπωσδήποτε, ρε παιδί μου, να ανοίξει τη συναυλία, ξέρω εγώ, για κάποιους. Mm-hmm. Ποιοι θα ήταν. Δεν μιλάω μόνο για εγχώριο συγκρότημα, μιλάω και για το εξωτερικό, ξέρω, της Αμερικής, οπουδήποτε. Που θα ήταν το όνειρό σας, ξέρω, να πεις, ρε παιδί μου, να σκέφτεσαι τέλειος, πω, πω, ρε, θα ήθελα να ανοίξουμε για αυτούς, mm-hmm. να παίξουμε μαζί. Ή να μην ανοίξουμε, να παίξουμε όλοι μαζί. Για πες. Το κόλλησα. Στο εύκολο, έτσι. Για πες. Να την πάσα. Είτε ελληνικό είτε ξένο. Ναι, ναι, ναι. Οτιδήποτε. Πω. Είναι δύσκολο. Είναι, δεν το ξέρω, εντάξει. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αν να σου πω κάτι και να σας έλεγα και 5-6 που θα θέλατε να παίξετε μαζί, πάλι δύσκολο θα ήταν. Πιο εύκολο. Πιο εύκολο. Πιο εύκολο από το δύσκολο, ναι. Και να μπορούσε να γίνει, γιατί ας πούμε υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία δεν θα ήταν εφικτό πλέον να γίνει για διάφορους λόγους. Όχι, ναι, και να μην μπορούσε να γίνει. Εγώ και να μην μπορούσε, ναι, ναι, να, μην μπορούσε, ναι, ναι, να γίνει. Ναι, ναι, μπορεί να άφησε να πει στο public enemy, ναι, ξέρω εγώ. Και εγώ ευχαριστούμε έτσι. Τώρα θα ήταν Beastie Boys για μένα σίγουρα. Beastie Boys, ναι. Εγώ λογικά θα πω Gangster. Που ούτε αυτό γίνεται γιατί ο Γκούρομς είναι νεκρός, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Οκ. Ωραία. Στις δουλειές που έχετε κάνει μέχρι τώρα, βλέπετε στοιχουργικά διαφορές? Δηλαδή, ρε παιδί μου, να ακούσεις, ας πούμε, ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, που έχετε γράψει, ξέρω εγώ, το 7 και να πεις, όχι να πεις τι μαλάκια είναι αυτό, στοιχουργικά, να πεις, ναι, δεν θα το έγραφα έτσι τώρα. Ξεκάθαρα. Παίζει. Φουλ. Ναι. Εντάξει, είναι κομμάτι, ας πούμε, που, ακόμα και κάποια από αυτά που παίζω. Ναι. Εντάξει, όχι ότι άμα δεν τα παίζα κιόλας, ας πούμε. Καλά, αλλά όχι, πάλι, δεν ταιριάζουν καθόλου, εντάξει. Ναι, πάλι, παιδί μου, δεν τα νιώθω, δεν τα νιώθω τόσο. Δεν αντιπροσωπεύουν εμένα, ξέρω εγώ, που είμαι στην ηλικία που είμαι, αλλά αντιπροσωπεύουν πριν 8 χρόνια που βγάλαμε γύρω το CD, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή τώρα πλέον. Και πάμε για άλλα τα οποία ακριβώς για αυτό το λόγο δεν τα παίζουν πλέον. Ναι. Όχι ότι έχουν πέσει πολύ έξω, απλά ξέρω, τα θεωρώ πιο. Δεν μου λένε κάτι ιδιαίτερο. Δεν ότι έχω αλλάξει, ας το μαύρο. Mm-hmm. Απλά δεν. Ναι. Δεν με ικανοποιεί τόσο, ας πούμε. Λοιπόν, μια άλλη τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα κολλήσω τώρα το Στέλιο. Αν και δεν ξέρω τώρα, μπορεί να σου φανεί εύκολη. Ένα δίσκο και ένα βιβλίο που σας έχουν σημαδέψει. Κολλήσατε. Αυτό ήταν. Εντάξει. Λοιπόν. Ένα όμως, Πάντα είναι ένα. Πάντα. Πάντα είναι ένα. Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία. Εντάξει, για το βιβλίο, για να βγω από τη δύσκολη θέση, θα πω ένα μυθιστόρημα που είναι συγγραμμένο μου, από τον ένα ψαγμένο μου τέλος πάντων συγγραφής. Το κουρδιστό που λέει, ξέρω εγώ, του Χαρούκη Μουρακάμι. Οκ. Δίσκο. Δίσκο. Για να βγεις από την εύκολη θέση. Δίσκο. Βρέθηκες μόνος.
Ένα δίσκο, το... Δύσκολο. Να πω ένα λίγο και ένα ξένο. Πες δύο δίσκους. Εντάξει, οκ, okay, ας το πάμε έτσι. Εντάξει, είναι από ένα. Ναι. Θα πω το... Όχι, να μην γίνεις τώρα. Ναι, όχι τώρα. Το πιο μορφό είναι ένα ανώνυμα από Ράζασταρ. Γιατί εντάξει, και πέρα από το θεωρώ δισκάρα, τα το έχω ξανιάτα μου, ξέρεις, τυχουργικά με επηρέασε φουλ και όλο αυτό το σπάμα, είναι και προσωπικό δηλαδή κάπως. Τώρα απ' την άλλη, ήταν λίγο δύσκολο πάλι. Πριν από το ξένο. Εγώ μπορώ να πω το ξένο. Πες το ξένο. Gangster Moment of Truth. Οκ. Ελληνικό θες να πεις. Πρέπει να πεις βιβλίο εσύ βασικά, δεν έχεις πει. Μάλλον θα πω το Κοέλο, το η Βερόνικα αποφασίζει να φωτανίσει. Οκ. Εσύ δεν έχεις πει βιβλίο. Ναι. Ψάχνεις για τον ελληνικό δίσκο, το για τον ξένο δίσκο ψάχνεις. Τι πες για ελληνικό. Το πιο μορφά μου είναι ανώνυμα. Πολύ καλό. Μαλακιά που δεν το είπα εγώ. Πάντα έτσι πηγαίνει δηλαδή. Και πάρα το που λαμβάνω. Ήταν και αυτός που καλό δίσκο μου φαγιά, να δώσω να πω κάτι άλλο. Δεν πειράζει, για ελληνικό θα πω, σου περίεργο την αφάνιση σε κάποιος, είναι μύθι του Βάλτου. Άκτη Μέντερ. Ξένο δίσκο, τι να πω ρε. Μην πεις. Δεν γίνεται πολύ. Θες να πεις. Θα πω. Μόνος σου βασανίζεσαι. Εντάξει. Οκ. Εντάξει, θα πω το infamous, το Mobb Deep. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο λαμβάνετε μέρος στο Antifa Sound, στο Πολυτεχνείο, έτσι, μαζί με άλλα group. Σωστά. Αντιφά Θέλω να μου πείτε καταρχήν περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτό ακριβώς, αυτή η κίνηση. Και να μου πείτε και τι είναι φασισμός για εσάς. Δηλαδή τι εννοώ, ότι για κάποιους φασισμός είναι μόνο ιδεολογία, για κάποιους είναι ιδεολογία και νοοτροπία. Θέλω να πω ότι με την έννοια της νοοτροπίας μπορεί να ταιριάζει σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο ο φασισμός. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι αναρχικός ή μαρξιστής ή οτιδήποτε. Ας αρχίσουμε από το τι είναι το... αυτό που παίζεται αύριο, αυτή η εκδήλωση. Έχετε ξαναπαίξει νομίζω με Θεσσαλονίκη. Σαν είναι μια άλλη ομάδα, η οποία είναι αντίθετη. Αυτή είναι η Αντίθα Live. Σαν να έχουμε παίξει, ναι. Ναι. Εδώ πρώτη φορά. Έχω έρθει εδώ, έχω δει, έχω παρακολουθήσει ένα live. Ποιοι είναι εδώ πέρα. Τώρα εντάξει, τώρα τι αντιπροσωπεύει ακριβώς, ξέρω εγώ. Ό,τι αντιπροσωπεύει το Αντίθα community, ας πούμε, γενικότερα. Ναι. Δεν ξέρω τι να. Δεν μπορώ να σου πω σε λεπτομέρειες, ας πούμε. Ναι. Και γι' αυτό που είπες, εντάξει, κατά τη γνώμη μου για το φασισμό συγκεκριμένα είναι σαν τους περισσότερους την νοοτροπία και όχι ιδεολογία. Γιατί εντάξει, ο φασισμός έχει δείξει πολλές φορές πόσο εύκολα ξεχνάει την ιδεολογία του εισαγωγικά, ρε παιδί μου. Ναι. Και περνάει παντού, ας πούμε. Ναι. Και το ανάποδο. Και πώς μπαίνει σαν νοοτροπία αυτό που έλεγες πριν σε οτιδήποτε άλλο που δεν ονομάζεται φασισμός. Αλλά ουσιαστικά είναι. Ναι. Στέλιο. Με έχει καλύψει πλήρως ο Γιώργος, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Άλλη φορά θα ρωτάω πρώτα εσένα, για να καλύψεις εσύ τον Γιώργο. Γιατί δεν γίνεται. Ωραία, η επόμενη δική μου δηλαδή. Η επόμενη, ναι, θα είναι δική σου, αν και είναι κάτι που έχει πει ο Γιώργος σε κάποια συνέντευξη που είχατε δώσει στο... Πώς το λένε, Γιάννη Κούρσος. Μπράβο. Θα το διαβάσω τώρα ακριβώς όπως το έχεις πει, έτσι. Αλλά θα απαντήσω τέλειος. Τι να σου κάνω, τώρα έχεις αυτό. Λοιπόν, ο λόγος λες που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσας ήταν καθαρά για τον αντιφασιστικό του στίχο και συνεπώς για τις ιδέες του που τις εξέφραζε δημόσια. Ήταν μια πολιτική δολοφονία και δεν θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε MC, μιας και πολλοί MCs ούτε καν εναντιόνται στο φασισμό. Αλλά οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος αντιστέκεται στην κτηνοδία του φασισμού έμπρακτα. Αυτό το σκηνικό είχε ως αποτέλεσμα το ξεβράκωμα ενός μέρους της ελληνικής σκηνής σε εισαγωγικά, ακόμα και κάποιων παρικμασμένων πρωτεργατών του ελληνικού hip-hop. Για αρκετούς από αυτούς έπαιξε ρόλο φόβος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογεί συνθήματα όπως «Μορφώστε τους Ναζί» και άλλα τέτοια τραγιαλαφικά τα οποία εγώ τα θεωρώ προσβολή για τον ίδιο τον νεκρό. Ναι. Για να ρωτήσω τώρα το Στέλιο όμως, πρέπει να πει αν συμφωνεί με αυτό. Συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να απαντήσει ο Γιώργος γιατί δεν έχει απαντήσει. Θα σε καλύψει πάλι και θα λες μετά με κάλυψε. Δεν γίνεται όμως γιατί είναι κάτι το οποίο έχει απαντήσει ο Γιώργος. Καλά, θα απαντήσει βέβαια μετά. Προφάμως, δεν είναι θέμα. Άρα γιατί δεν απαντάς τώρα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε με τον Γιώργο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αυτό με το. Καταρχήν αυτό το, για το σύνθημα το «Μορφώστε τους Ναζί». Το οποίο εντάξει έχει πολύ ακουστεί. Εντάξει, γιατί το θεωρείς προσβολή, ας πούμε, προς το νεκρό.
Αυτό εντάξει, αναφέρεται πρώτα απ' όλα σε ένα συγκεκριμένο σκηνικό που είχε γίνει. Το ξέρεις. Ναι. Όπου ξεκίνησαν, δεν ήμουν παρόντας στο live αυτό, της επαιτίου του Φίσα, της πρώτης, της δολοφονίας. Όπου ξεκίνησαν κάποιοι από κάτω να φωνάζουν το κλασικό σύνθημα τσάκι στο Ναζί κτλ. Και τους, από τη σκηνή τους είπαν όχι παιδιά και όχι παιδιά και ξέρεις το ψηλό. Και άρχισαν να φωνάζουν όλοι αυτοί, μορφώστε τους Ναζί και το δεν συμμαζεύεται. Αυτό το πράγμα, εγώ το θεωρώ τραγικό για τον πολύ απλό λόγο, ρε παιδί μου, το ότι βασικά για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα αυτό σου λέει ουσιαστικά ότι δεν δέχεται τον τσακίστα του Ναζί. Mm-hmm. Του θεωρεί λάθος. Ναι. Το οποίο προφανώς και θα και μου λέει ας πούμε μορφώστε του Ναζί. Εγώ θα στο, αυτό που κάνω συνήθως να μου λένε αυτό το πράγμα, γιατί το έχω συζητήσει και άλλες φορές, σου λέω πες μου τι θα πει μορφώστε του Ναζί. Εγώ μπορώ να σου πω τι θα πει τσακίστα του Ναζί. Και, θα πει, και να σου πω τι αποτέλεσμα έχει. Πες, αυτό έχει ενδιαφέρον πλούστο. Ναι, τι σημαίνει τσακίστε τους Ναζί. Για μένα τσακίστε τους Ναζί σημαίνει το ότι έχοντας ένα οργανωμένο αντιφασιστικό κίνημα, ρε παιδί μου, που βράδυ ανάλογα και δεν τους επιτρέπει να κυκλοφορούν στις γειτονιές σου και στις γειτονιές σου, πράγμα το οποίο πήγε σαν ανήκει σε μεγάλο μέρος της ισχύει, παράδειγμα, γιατί είμαστε από εκεί. Ναι. Ενώ εδώ είναι που είναι και πιο χαοτικά και συγκεκριμένες περιοχές μπορούν να βγουν, να κάνουν όλα αυτά που κάνουν, σαν ανήκει δεν γίνονταν τόσα κρούσματα. Mm-hmm. Αυτό επί του πρακτέου και των ζωές. Ναι. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν βγει έξω, επειδή έχουν τη δύναμη και δεν υπάρχει κάποιος να τους κοντράρει και να δίνουν και προφανώς να σκοτώσουν ή οτιδήποτε. Αυτά που κάνουν τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά σώζει ζωές. Εγώ το λέω καθαρά σαν εργαλείο. Δεν είναι, και όχι, δεν έχω κανένα φετίχ με τη βία γενικά. Ναι. Το λέω καθαρά σαν εργαλείο. Το ότι δεν είναι. Ναι. Το ότι. Και, αυτή είναι, και αυτός είναι ο λόγος που το στηρίζω, και αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να ακούγεται. Γιατί ναι, και δεν σου λέω ότι εσύ θα. Προφανώς θα εξαφανιστεί ο φασισμός. Όχι. Ναι, είναι, σίγουρα, θα ναι. πάει εκεί που πάει, ρε παιδί μου. Θα κρυφτεί, θα κοθεί κτλ. Mm-hmm. Δεν είναι η λύση, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι στην τελική ζήτημα ζωής και θανάτου, όπως και να έχει. Mm-hmm. Και εκεί είναι που ρωτάω τον άλλο τι θα πει μορφώστε του Ναζί. Όταν ο Ναζί θα σου έρθει με. Με το στυλιάρι. Ναι, με το στυλιάρι και άλλου 15 έτσι, με τα στυλιάρια και τα μαχαίρια. Και κυνηγάνε ένα ή οποιονδήποτε, θα τον πει σε έλα λίγο φίλε. Κόπα, όπα, πάμε λίγο. Δεν πάμε πάνω μια αλήθεια εδώ κάτω να σου πω δύο πράγματα. Θα στα πω εγώ και εσύ μετά θα αλλάξει άψογα. Δηλαδή θα πει την αλήθεια σου, θα δει το φω. Ναι. Καλά, βασικά. Μα κάνει γνώτα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν μπορεί να το δώσει ένα τέτοιο άτομο πιστεύω πλέον. Δηλαδή, άμα καεί το χαρτί, πάει κάτι και δεν γίνεται. Δηλαδή, π.χ. να είσαι πλέον 25 χρονών να έχει πάρει αυτή την τροπή, αυτή την οτροπία και να καταφέρει να το μορφώσει πλέον. Δεν ξέρω. Για μένα δεν υπάρχει καν σαν. Πώς το πω, δεν υπάρχει αυτό που σου είπα. Δηλαδή λένε αυτή τη φράση, αλλά τι εννοούνε. Εγώ σου λέω ότι κατά τη γνώμη μου γιατί στηρίζω την άλλη φράση. Για μένα είναι αυτό. Ναι. Εσύ τι εννοεί τώρα αυτό το πράγμα. Δώσ' μου, κανείς δεν μου έχει πει από όλους αυτούς γιατί έχουν έρθει και μου λένε και γιατί και πώς. Έτσι δεν έχει να μου πει ρε παιδί μου σημαίνει αυτό, θα κάνουμε αυτό και αυτό. Πρακτικά. Mm-hmm. Και λέμε τώρα θα μορφώσουμε τους Ναζί. Ναι, οκ. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Στέλιο. Τι πρέπει ακριβώς να απαντήσω τώρα, ποια είναι η ερώτηση. Είναι η ερώτηση. Για αυτό το σύνθημα. Αν συμφωνείς, διαφωνείς, πώς το βλέπεις. Εντάξει, δηλαδή το τσακίστε τους Ναζί θα μπορούσε να, είναι, να εννοούν, ας πούμε, π.χ. τσακίστε τον ναζισμό από την αρχή του, δηλαδή μέσα από τα σχολεία και ναι. με τέτοια προσέγγιση. Τώρα, αν είναι το τσακίστε τους Ναζί με τη βία, και αυτό γίνεται προφανώς. Αλλά εντάξει, το μορφώστε τους Ναζί δεν πιστεύω ότι γίνεται από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος φτάσει σε μια ηλικία, είναι 20, 22, 23, δεν πιστεύω ότι μπορεί να μορφωθεί αυτό το πράγμα και να αλλάξει. Μακάρι και να κάνω λάθος βέβαια σε αυτό. Βέβαια, οι ηλικίες που αναφέρεσαι, συγγνώμη σε Ιακώβ, είναι πολύ μικρές για να πεις ότι κάποιος άνθρωπος για όλη τη ζωή. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει από μόνος του κάποια στιγμή. Μακάρι. Λέω τώρα. Ναι, ναι, δεν υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει. Μακάρι, θα αλλάξει την ηλικία πάλι ναι. από ένα γεγονός που θα τον ταράξει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, από κάτι ναι. ακραίο. Θα αλλάξει την ηλικία. Αν σε τον πει κάτι φλαράκι να σου πω ότι παίζει και εσύ, θα έχει λάθος στο μυαλό σου. Ναι, να κάτσουμε να κάνουμε μια κουβέντα 2-3 ώρες, ας πούμε, πόσο μπορεί να χρειαστεί πάρει και 5-6 βιβλία και 10 δίσκους και θα μορφωθεί, ας πούμε, και ίσως να ξυπνήσει και να πει. Μακάρι να ισχύει ας πούμε, αυτό το πράγμα και να όντως να μπορούν να μορφωθούν και να μην βλέπουν τέτοια τραγικά σκηνικά. Αν και νομίζω ότι ο καθένας τελικά τη μόρφωση τη βρίσκει μόνος του κάποια στιγμή, αν είναι να τη βρει. Θα τη βρει δηλαδή. Υπάρχει τόσο απλά πληθώρα, τέτοια πληθώρα. Δεν έχουν, λόγω του πόσο θα μεγαλώσουν και όλα αυτά, δεν έχουν... Δεν μπορεί να καταφέραν να το κάνουν. Μπορεί ας πούμε, από πολλά βιώματα, από το κοινωνικό περιβάλλον, από το οικογενειακό, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις. Ναι, σωστό είναι. Βέβαια και άλλοι που μεγάλωσαν ας πούμε, σε δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα ή δύσκολα γενικά, δεν έγιναν Ναζί. Ναι. Δεν έγιναν εθνικιστές. Εννοείται. Εντάξει.
Θέλω να μου πείτε, καταρχήν το 2008, το Δεκέμβρη, πόσο χρόνο ήσασταν? Και εγώ ήμουν 20. Ωραία. Το βιώσατε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή το βλέπατε απ' έξω, το βιώσατε από μέσα? Το βιώσαμε, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, όχι, το βιώσαμε. Αλλά από ό,τι ξέρω και από πάντα που το βιώσα στην Αθήνα, δεν είχε και. Δεν είχε μπλέτα το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Ναι. Στην Αθήνα, ας πούμε. Ναι, άσο στην Αθήνα ήταν. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι ήταν πάνω. Δεν ήταν κυκλοφορούσα, ας πούμε, μέσα μια. Ας το πούμε στην πορεία κτλ. Ήταν μια συνεχόμενη από την πορεία. Σε έχουμε κατάσταση που έπαιρνε μέρο ή ήθελε δεν ήθελε. Αλλιώ δεν ήσουν εκεί. Ήταν. Ή ήσουν σπίτι σου ή αμέσω εκεί έπαιρνε μέρο. Ναι. Σαν ότι δεν ήταν έτσι. Είχε πράγματα εννοείται, αλλά δεν ήταν ακριβώ έτσι. Ναι. Αλλά ναι, ήταν έντονο. Θέλω να μου πείτε, τι πιστεύετε ότι αν έπαιξε κάποιο θετικό ρόλο, ας πούμε, ο Δεκέμβρης του 8 και το κίνημα των πλατιών στα μετά πράγματα, ξέρω εγώ, σε αυτό που λέμε γενικά ως κίνημα. Που κι αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, το τι είναι ακριβώς που υπάρχει, ποιοι είναι μέσα στο κίνημα κτλ. Αλλά αν πιστεύετε ότι αυτά τα δύο γεγονότα, που εντάξει θεωρούνται και είναι κομβικά, αν παίξανε κάποιο θετικό ρόλο, θεωρούνται και είναι κομβικά. Ναι. Και το κίνημα των αγανακτισμένων, οι πλατείες, ας πούμε, με όλα τα, ναι, τα θετικά και τα αρνητικά, και το Δεκέμβρη του 8. Θα απαντήσω στο τέλειο τώρα, γιατί εντάξει, πρέπει να απαντήσω πρώτος. Εντάξει. Εντάξει, πιστεύω ναι, εννοείται ότι έπαιξε κομβικό ρόλο και ότι αρκετοί ξυπνήσανε και συνειδητοποίησανε μέχρι ένα βαθμό το τι ακριβώς γίνεται. Ναι, από την άλλη μπορείς να δεις, ας πούμε, τα τελευταία πρόσφατα γεγονότα που ο κόσμος, ναι, μεν, ας πούμε, π.χ. μέσω του δημοψηφίσματος κατάλαβε τι γίνεται ακριβώς και είδε αυτή την παροδία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά και πάλι βλέπεις, ας πούμε, ότι ο κόσμος πλέον είναι τρομαγμένος, απογοητευμένος και ότι, ναι, σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και ξυπνήσαν αρκετοί. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό φτάνει. Ναι. Καλά, ναι, αυτό δεν φτάνει σίγουρα, εντάξει. Δηλαδή, ολόκληρος ο λαός ψήφισε για κάτι και είδες, ας πούμε, ότι ακόμα συνεχίζει να είσαι υποχείριο και να ζούμε έτσι όπως ζούμε. Ναι. Γιώργο. Και για τα δύο, πιστεύω, ναι, δύο που ψήφισε ήταν κομβικά και παίξαν πολύ. Και μεταξύ πράγματα τα οποία βλέπεις και τώρα και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, βλέπεις κόσμο ο οποίος ακριβώς ήταν. Στιγματίστηκε το Δεκέμβριο. Δηλαδή. Δεν ήταν έτσι πιο πριν και ο κόσμος κινούταν, ξέρω εγώ. Και βλέπεις ότι αυτά είναι τόσο πάντα τα παιδιά του Δεκέμβρη, δηλαδή. Τώρα μιλάμε για 8 χρόνια μετά, μπορεί να δώσει ψηρικά στο έζησε και τώρα βλέπεις ότι σίγουρα έπαιξε ρόλο. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω αν αξιοποιήθηκε και όπως θα έπρεπε. Να δούμε τι σημαίνει και αυτό. Εντάξει, τι να πει. Τι μπορεί να σημαίνει. Το όπως θα έπρεπε. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω, δεν έχω να σου πω ότι θα πρέπει να γίνει ακριβώς. Καλά, να σου πω, καλά, ναι, δεν υπάρχουν συνταγές. Ναι, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε να γίνει και κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, αυτά τα πράγματα έτσι είναι, δεν είναι, δεν γίνονται όλα με τη μία, όπως και να έχει. Ναι, σίγουρα. Αλλά ναι, ήταν. Σίγουρα σημάδεψε την κατάσταση. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από τότε στο τώρα. Ακόμα και σε ένα αντιφασιστικό κίνημα να πει, βλέπει ότι έχουν πάρει και αυτά. Έχουν πάρει άλλη δυναμική, ρε παιδί μου. Okay. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την δεύτερη φορά αριστερά. Σε συνδυασμό με την ακροδεξιά. Τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά. Καλά, στην Ελλάδα υπήρχε πάντα ακροδεξιά, αλλά λέμε τώρα. Ναι, έτσι. Δεύτερη φορά αριστερά. Γιατί είχαμε πρώτη φορά αριστερά. Αυτό. Βασικά το έχω βάλει σε εισαγωγικά. Δεν ξέρω πώς το έχω γράψει. Ξέχασα τα πρώτα εισαγωγικά. Είναι και μεγάλο θέμα αυτό, αν αυτή είναι η αριστερά, στα αλήθεια. Και το τι έχει κάνει. Τι έχει καταφέρει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στον πολύ κόσμο, ας πούμε, για το τι σημαίνει αριστερά. Ναι. Δηλαδή, ο πολύς κόσμος έχει πάρει ότι αυτό είναι αριστερά, ναι, είδες. Οι μαλάκες, ας πούμε. Το οι ίδιοι είναι όλοι. Δεν... Οπότε, για πείτε μου, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με τη δεύτερη φορά αριστερά. Εγώ τα βλέπω ότι δεν έχουμε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, ούτε τίποτα. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το κεφάλι μας και απλά παίζουμε το ρόλο τους. Ό,τι μας πούνε, το κάνουμε και τελείωσε αυτό. Σαν δηλαδή κυβερνήσεις πλέον αυτό, τίποτα άλλο. Ο κόσμος, εντάξει, από μία. Το μόνο καλό ίσως ήταν το δημοψήφισμα που, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο βλέπεις κάθε μέρα να γίνεται. Από την άλλη, βέβαια, ήταν λίγο δώρο-άδωρο αυτό, γιατί και που ψηφίστηκε ένα όχι, δεν έγινε τίποτα. Ναι. Ουσιαστικά ήταν ένα ναι. Οπότε για μένα δεν υπάρχει ούτε αριστερά ούτε τίποτα. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό. Βαράμε παραμάκια, βαράνε αυτοί, χορεύουμε εμείς, τέλος. Και θα δούμε πώς θα τραβήξει αυτό. Γιώργο.
Εντάξει, πώς το βλέπω. Αυτό που. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ποιο ήταν το σκεπτικό. Απλά βλέπεις αυτό που λέω ότι μετατράπηκε σε ένα Πασόκ η δεύτερη φορά, ειδικά αριστερά, παιδί μου. Δηλαδή πλέον δεν έχει καμία σχέση με αριστερά. Είτε συμφωνεί με την αριστερά, είτε διαφωνεί με την αριστερά. Είναι ένα. Ακόμα και σε αυτά που θέλει να περάσει, ας πούμε, τα πιο κοινωνικά μέτρα και δεν συμμαζεύεται, είναι με τη λογική την, ξέρεις, του ευρωσοσιαλισμού, ας πούμε, τύπου. Τύπου καρότο, ας πούμε, δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό. Ακόμα και σε αυτά που πλέον εντάξει, προφανώς έχουν να σου περάσουν χίλια δυο, παιδί μου. Αλλά όλα αυτά που είχε στην ατζέντα του πριν, ένα-ένα έχουν φύγει από τη μέση, παιδί μου. Τα αυτά που μπορούσε να πει κάποιος και όπως υποστηρίζανε ριζοσπαστικά ή οτιδήποτε. Έχουν φύγει, δεν έχουν αφήσει τίποτα, με τη μόνη δικαιολογία ότι. Εντάξει, τώρα ήταν με την πραγματικότητα, ας πούμε, και τι να κάνουμε. Μπορεί να σας λέγαμε ότι λέγαμε, αλλά τώρα είναι την πραγματικότητα. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τη μόνη διαφορά ότι θα σας τα δίνουμε με το Γάρνιερ, παιδί μου. Γιατί στην τελική, τι να σε κάνουμε άμα να κάνεις το ίδιο πράγμα, άμα αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, δεν ξέρω την πραγματικότητα, τι έχεις να κάνεις εδώ πέρα, τι ρόλο βαράς, ας πούμε. Τώρα φτάσαμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Για πείτε μου αύριο για το live, τι ώρα παίζετε, πού. Για να παίζετε ακριβώς, δεν ξέρετε, αλλά τι ώρα αρχίζει όλη αυτή η εκδήλωση, τέλος πάντων. Η αφήση είναι ζωγράφη 8 η ώρα. Ναι, λογικά κατά τις 9.30. Εκεί ρε παιδί μου. Στο Πολυτεχνείο είναι, δεν ξέρω αν βρέχει βέβαια, γιατί βρέχει δύο μέρες συνεχόμενα. Δεν ξέρω που θα πάει αν βρέχει. Αυτά. Παίζει μαζί μας Τζολί Ρότζερ, Μπιντόλαν από Αμερική, Παράγοντες, Elephant Phoenix και Μπίλα Κάουζε. Και τι άλλο. Αυτά νομίζω. Ναι. Και εμείς. Και φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Μελλοντικά σχέδια έχετε. Ως γκρουπ. Πολλά. Για πείτε. Και ξέρω. Και μεμονωμένα ο καθένας και όλοι μαζί. Για πείτε. Τώρα έχουμε ένα EP που ετοιμάζουμε εμείς οι δύο. Ίσως να κυκλοφορήσει μέσα στον χρόνο. Μία προσωπική δουλειά δική μου μόνο με instrumental μουσικές. Τώρα για Flood Vantage καινούργια ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχουμε συζητήσει κάτι. Γενικά υπάρχουν πολλά κομμάτια που έχουν γραφτεί. Βασικά έχουν γραφτεί, υπάρχουν παραγωγές, έχουν γραφτεί στίχοι. Τώρα είναι να μπούμε να ηχογραφήσουμε. Τα οποία κάπως θα αξιοποιηθούν, δεν ξέρουμε ακόμα ποιο τρόπο ακριβώς. Και αυτά που είναι να βγουν στα πιο κοντά, που μέσα αυτά είναι και αυτά, είναι αυτό το EP που θα κάνουμε μαζί, 5 κομμάτια όπου θα είναι rap και scratch και beat. Τα beat και τα scratch δικά του και τα rap δικά μου. Και το, αυτό που είπε το Simple Instrumental. Μετά εντάξει, υπάρχουν και άλλα ρεπέτα. Είναι πλάνα, αλλά είναι πολύ ακόμα. Έχουμε και το Metro Flat. Ναι, όχι, έχουμε και ένα ακόμα. Είναι ένα project που έχουμε κάνει με τους Dead Wonderland από Θεσσαλονίκη όλοι μαζί. Ήταν μια περίοδος που τους γραφούσαμε στο σπίτι του Γιώργου τότε και πηγαίναμε εκεί πέρα, ας πούμε, κάναμε beat και γραφούσαμε απευθείας και είναι ένα συνολικό project. Από τρία συγκροτήματα, ας πούμε. Απλά αυτό είχαμε για μια τυχαία, ένα σκληρό δίσκο που ήταν κάει και έφυγε όλη η δουλειά και μας έχει πάει πολύ πίσω. Ναι, και αυτό είναι που θα βγει λογικά στα κοντά. Αυτό ήταν, είναι πολύ ενδιαφέρον όνομα για συγκρότημα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, Μέτριος Θάνατος. Γιατί να σε διόριζουμε ένα Μέτριο Θάνατο. Μέτριος Θάνατος είναι και μας συγκατέμε ένα πρόσθετο συγκεκριμένο κομμάτι που έγινε και το ομώνυμο. Το ρεφρέν του. Περισσότερο δεν έγινε το ρεφρέν του, ήταν Μέτριος Θάνατος και οπότε το γράψαμε έτσι για το κομμάτι να λέγεται έτσι και μετά λέγεται και ο δίσκος έτσι. Περισσότερο ήταν μια περίοδος που ζούσαμε βασικά και βιώναμε. Και ζούμε ακόμα. Μέτριο Θάνατο. Ναι, ζούμε ακόμα. Αλήθεια. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω αν θα έχω προλάβει να φτιάξω τη συνέντευξη μέχρι αύριο, αλλά πάντως φαντάζομαι θα τη δούμε όσοι τη δούμε κάποια στιγμή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Να πάρω όλα καλά. Και ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Παρακαλώ, δεν. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.